Θετικές οι εξελίξεις στο θέμα του κιτ φυλακίου, τι λέει ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. Κάλεσμα από το χαμόγελο του παιδιού στους πολίτες να στηρίξουν τις δράσεις και το έργο του. Χριστουγεννιάτικη μουσικοχορευτική παράσταση της Σχολής Χορού της ΔΚΕΠΑΟ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Δικαίωση του αγώνα που έδωσε ο Δήμος Ορεστιάδας με τη στήριξη του κόσμου στο θέμα της μη επέκτασης του κιτ φυλακίου χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης στη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και τη διαβεβαίωση ότι καμία επέκταση δεν πρόκειται να γίνει. Ο κύριος Μαυρίδης δήλωσε ικανοποιημένος και ευχαρίστησε όσους έδωσαν τον αγώνα αυτό που είχε καλή εξέλιξη. Θετική χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης την εξέλιξη στο θέμα του κιτ φυλακίου μετά την ανακοίνωση και δέσμευση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί της μη επέκτασής του. Ένα θέμα πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία που προκάλεσε και πολλές και ποικίλες αντιδράσεις. Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων μέσα στη Βουλή την Παρασκευή το απόγευμα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Θεοδωρικάκος, προέβη σε κάποιες ανακοινώσεις και δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης στα πλαίσια της ενημέρωσης των βουλευτών όλων των κομμάτων. Οι σημαντικότερες από αυτές ήταν από τη μία η ρητή του διαβεβαίωση ότι η διαχείριση της χρήσης και λειτουργίας των προκεκά ανήκουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η πιο σημαντική για μας ήταν η κατηγορηματική του δέσμευση ότι δεν αυξάνεται η δυναμικότητα του προκεκά και παραμένει στις 375 θέσεις όπως ήταν από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του. Αυτή η εξαγγελία, αυτή η δέσμευση ικανοποιεί την τοπική κοινωνία γιατί ήταν ένα από τα κύρια αιτήματα διεκδίκησης όλους αυτούς τους μήνες μετά από την αρχική δέσμευση του Πρωθυπουργού την 1η Μαρτίου του 2021 ότι δεν θα αυξηθεί η δυναμικότητα στο κιτ, έρχεται και μπαίνει ένα τέλος σε αυτήν την ανησυχία που επικρατούσε στην τοπική κοινωνία και αφορούσε στην αύξηση των θέσεων του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών στο Φυλάκιο. Επίσης, σε πολύ θετική κατεύθυνση είναι και οι νέες προσλήψεις νοριοφυλάκων, καθώς επίσης και η επέκταση του φράκτη. Οι δύο άλλες εξαγγελίες που μας ικανοποιούν είναι οι νέες προσλήψεις μέσα στο 2022 550 συνοριοφυλάκων στην περιφέρειά μας και από τους οποίους οι 250 θα είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, αλλά και η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη δημιουργία και κατασκευή και νέου τμήματος του φράχτη, κυρίως στον κεντρικό και νότιο Εύρο, είτε βρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, είτε αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, με εθνικούς πόρους. Έχουμε μία καλή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δικαιωθήκαμε σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε εδώ και 12 μήνες, με τη λογική των επιχειρημάτων μας, με την ενιαία στάση που έχουμε κρατήσει και με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους μέχρι την τελευταία στιγμή δεν εγκατέλειψαν αυτόν τον αγώνα, με νυφαλιότητα, χωρίς ακρότητες, μπορέσαμε και πετύχαμε αυτό που ζητάει η τοπική κοινωνία. Θα μου επιτρέψετε ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους προέδρους όλων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδος που στάθηκαν δίπλα μου σε αυτόν τον αγώνα, που είχαμε μία ενιαία αντιμετώπιση, δεν αμφισβήτησαν ποτέ τον τίμιο αγώνα που κάναμε και εδώ θα μου επιτρέψει και μια ιδιαίτερη αναφορά λόγω της θέσης των δύο αυτών δομών. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον πρόεδρο της κοινότητας φυλακίου του Χρήστο του Ντυρμπάκη που είναι από τους βασικούς συντελεστές του αγώνα αυτού που πραγματοποιήσαμε δείχνοντας έτσι το ενδιαφέρον του για την περιοχή μας. Θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Έχει ανοίξει ένας διαφορετικός διάλογος επικοινωνίας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο κύριος Θεοδωρικάκος και δέχεται τα λογικά επιχειρήματα, αλλά και θεωρώ ότι για άλλη μια φορά η ελληνική αστυνομία, όπως το κάνει εδώ και όλες τις δεκαετίες, θα σταθεί στο ύψος της και θα αντιμετωπίσει με τον ανάλογο ζήλο που δείχνει πάντα το τεράστιο αυτό πρόβλημα.
Επιτρέψτε μου να πω ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς δεν θα σταματήσει τις επόμενες δεκαετίες. Εδώ όμως βλέπουμε, και αυτό αποδεικνύεται και από τους αριθμούς, μία σοβαρή προσπάθεια αναχέτησης αυτών των παράνομων ροών που γίνονται και από την άλλη ένα σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση, αλλά και δημιουργώντας συνθήκες, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους σε αυτές τις δομές. Το χαμόγελο του παιδιού παρά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας τα δύο τελευταία χρόνια συνεχίζει τις δράσεις του, μένοντας προσιλωμένο στο έργο του προς όφελος των παιδιών που έχουν ανάγκη με τη βοήθεια του κόσμου. Έτσι και φέτος στέκεται δίπλα στα παιδιά με διάφορες δράσεις και καλεί τους πολίτες να στηρίξουν το αξιόλογο έργο του. Μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, το χαμόγελο του παιδιού δεν σταμάτησε τις δράσεις του, αλλά τις προσάρμοσε στα νέα δεδομένα, ώστε να συνεχίσει να στέκεται υποστηρικτικά σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη. Την περίοδο αυτή, το χαμόγελο του παιδιού ζητά την υποστήριξη του κόσμου για να συνεχίσει τη λειτουργία του στην υπηρεσία των παιδιών και των οικογενειών τους. Το χαμόγελο του παιδιού, όπως όλοι βιώνουμε τα προβλήματα που έχουν επέλθει λόγω της πανδημίας, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουμε σταματήσει τις δράσεις μας. Τουναντίον έχουν δημιουργηθεί νέες δράσεις, όπως η εθελοντική δράση αιμοδοσίας, το Smile Academy, το chat το 1056, προσπαθούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα να είμαστε δίπλα στις οικογένειες και στα παιδιά που στηρίζουμε, κάτι που κάνουμε όλα αυτά τα 26 χρόνια προσφοράς του χαμόγελου, όπου έχουμε υποστηρίξει περισσότερα από 1.800.000 παιδιά και τις οικογένειες πανελλαδικά. Για να κάνουν και φέτος Χριστούγεννα με χαμόγελο τα παιδιά και οι οικογένειες που είμαστε με συνέπεια δίπλα τους, χρειάζεται την πολύτιμη υποστήριξη όλου του κόσμου. Θα θέλαμε λοιπόν να καλέσουμε τον κόσμο να στηρίξει, γιατί χάρη σε αυτούς, στον κόσμο, στους θελοντές μας, στους υποστηρικτές, στους εργαζόμενους, συνεχίζουμε αυτό το έργο του οργανισμού πανελλαδικά. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να επισκεφθεί το site μας, την ιστοσελίδα του χαμόγελου, το χαμόγελο.gr, και να δει τους τρόπους στήριξης, όπως είναι το crowdfunding με συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού, το e-shop μας, όπου από εκεί μπορεί να αποκτήσει χριστουγεννιάτικα δώρα για τους αγαπημένους του, τα μπαζάρ μας, τα οποία μπορεί να επισκεφθεί πανελλαδικά, και επίσης μπορεί να πάρει το τηλέφωνο και να στείλει ένα SMS, τη λέξη χαμόγελο, στο 19810, ή να καλέσει από σταθερό ή κινητό και πάλι στο 19810. Ναι, κυρία Μακρύ, για αρκετά χρόνια ήταν γεγονός, σημείο αναφοράς μάλλον τα μπαζάρ του χαμόγελου. Τώρα σας διευκολύνει πολύ η τεχνολογία. Βλέπετε να ανταποκρίνεται ο κόσμος διαδικτυακά στην αγορά χριστουγεννιάτικων ή άλλων δώρων, ώστε να στηρίξει το χαμόγελο? Τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω της πανδημίας, όπως πολύ σωστά είπατε, ο κόσμος έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, είναι πιο εξοικειωμένος με τις ηλεκτρονικές αγορές, και σίγουρα και για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο κόσμος επισκέπτεται την ιστοσελίδα και αποκτάει από εκεί όλα τα είδη που επιθυμεί. Εμείς προσπαθούμε και κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα ώστε να είμαστε συνεπείς, να είμαστε αποτελεσματικοί και να ικανοποιούμε και τις ανάγκες των ανθρώπων που επιλέγουν μέσα από το e-shop μας να στηρίξουν με αυτόν τον τρόπο το χαμόγελο του παιδιού, τις δράσεις του οργανισμού πανελλαδικά. Επίσης, να πούμε ότι οι εθελόντριές μας με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν δημιουργήσει τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές και τα γουράκια. Το αντίστοιχο συμβαίνει εποχιακά και το Πάσχα και γενικότερα οι εθελοντές μας είναι εκεί για να κατασκευάσουν, να δημιουργήσουν έτσι όμορφα είδη, ώστε να ικανοποιούν και τα γούστα, ας το πούμε έτσι, του κόσμου. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να μπει στο e-shop και να δει αυτά τα όμορφα χριστουγεννιάτικα δωράκια που έχουν ετοιμάσει το εθελοντικό δημιουργικό εργαστήρι μας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη όλου του κόσμου στην Ορεστιάδα, όπου πραγματικά έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά
ως προς τις δράσεις και το χαμόγελο του παιδιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο για την διαχρονική στήριξη και εσάς συγκεκριμένα που είστε σταθερά δίπλα μας και μας στηρίζετε. Σας ευχόμαστε όλους καλές γιορτές, με υγεία, με αγάπη και με αισιοδοξία για το νέο έτος. Στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την έγκριση του υπροπολογισμού του κράτους για το 2022 μίλησε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης. Ο κ. Κελέτσης εξαπέλυσε επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή την άσκηση κριτικής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τους θανάτους από COVID-19, τονίζοντας ότι η έλλειψη σοβαρού αντιπολιτευτικού λόγου η αξιωματική αντιπολίτευση καταφεύγει στην εκμετάλλευση της πανδημίας. Ο κύριος Κελέτσης, στην ομιλία του για την κύρωση του προλογισμού του 2022, μίλησε για τα επιτεύγματα της κυβέρνησης στην οικονομία, παρά το δυσμενές και ασφιχτικό πλαίσιο που θέτει η πανδημία, και αναφέρθηκε στα έργα που ξεκίνησαν σε όλη την Ελλάδα και στον Εύρο και θα δώσουν όθηση στην άπτυξη της περιοχής. Η κυβέρνηση δεν αποσπάστηκε από τους αρχικούς της στόχους και κατάφερε να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Προχωρήσαμε στη μείωση των φόρων και στην κατάργηση φόρων, παγώσαμε το ΦΠΑ στην οικοδομή, μειώσαμε τον έμφυα και το πρόγραμμά μας προχωράει και με το νέο προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα, σε ολόκληρη την Ελλάδα γίνονται έργα που σηματοδοτούν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Σας θυμίζω ότι μόλις πρόσφατα ξεμπλόκαρε το έργο και πήραμε την έγκριση της Ευρώπης για το έργο του οδικού άξονα Πάτρας Πύργου, που από το 14 καρκινοβατούσε λόγω των επιλογών της προηγούμενης κυβέρνησης να το σπάσει σε 8 μικρότερα κομμάτια. Και σήμερα μόλις ανακοινώθηκε μία επένδυση άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει να κάνει με τον ΟΤΕ από την Deutsche Telekom. Πρέπει να πούμε ότι έργα γίνονται και στην περιφέρεια. Θα πω ενδεικτικά στη δική μου περιοχή, στον Εύρο. Ήδη ξεκίνησε το έργο της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Ήδη είμαστε στην φάση της κατάθεσης των προσφορών και του business plan. Έχουμε την αναβάθμιση της διπλής ηλεκτρικής, σε διπλή και ηλεκτρική της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης-Ορμενίου, που θα ενώσει το λιμάνι με το βορειότερο σημείο της χώρας και από εκεί με το σιδηροδρομικό δίκτυο που οδηγεί στην Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε την περιφερειακή που ενώνει την Εγνατία Οδό με το λιμάνι, τη δημιουργία των δεξαμενών καυσίμων στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, την εξαγγελία και την υλοποίηση μέσω ΕΣΠΑ για το νέο συνοριακό σταθμό των Κήπων, το αστυνομικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης που γίνεται μέσω των ΖΙΤ και βέβαια τη δημιουργία του δικτύου φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη Θράκη. Γίνονται λοιπόν έργα σε ολόκληρη τη χώρα. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση έβαλε προτεραιότητα την ενίσχυση της άμυνας της χώρας, τομέας που είχαμε υστερήσει στα χρόνια της κρίσης. Κάναμε πράξη και εφαρμόζουμε στην πράξη την αντίληψη ότι πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνα της χώρας μας όταν έχουμε μια ευθεία απειλή, όπως εκφράζεται αυτή τα τελευταία χρόνια από το καθεστώς της Τουρκίας και τη νέα υβριδική απειλή της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Αναφερόμενος στον αγροτικό τομέα, ο κύριος Κελέτσης μίλησε για τη νέα ΚΑΠ, για τον πρωτογενή τομέα, την πράσινη γεωργία, τις πολιτικές για τους νέους αγρότες και τη μετάβαση σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Ήδη 19,3 ευρώ θα έρθουν στη χώρα από τη νέα ΚΑΠ, ενώ 2 δις θα κατευθυνθούν στον πρωτογενή τομέα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο βήμα. Ταυτόχρονα βέβαια υπάρχουν προβλήματα. Η καθημερινότητα γεννά προβλήματα και πρέπει αυτά να τα λύνουμε. Παραδείγματος χάρη, έχουμε το πρόβλημα της καταβολής και του συμψηφισμού, κύριε Υπουργέ, του 12% στις επιχειρήσεις της Θράκης. Ψηφίσαμε καλοπροαίρετα και με συνένεση μία ρύθμιση, την οποία όμως στην πράξη υπάρχουν δυσκολίες να την εφαρμόσουμε και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στο κομμάτι αυτό. Όπως θα πρέπει να δούμε το θέμα της παράτασης του προγράμματος των ανέργων
της Θράκης Φερών. Ένα πρόγραμμα το οποίο διαχρονικά εφαρμόστηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μια όμορφη χριστουγεννιάτικη μουσικοχορευτική παράσταση της Σχολής Χορού της ΔΚΕΠΑΟ πραγματοποιήθηκε χθες στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας. Ο τίτλος της παράστασης ήταν «Το παγωμένο δάσος και οι νεράιδες των Χριστουγέννων». Η μουσικοχορευτική παράσταση «Το παγωμένο δάσος και οι νεράιδες των Χριστουγέννων» παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας. Αφηγητής ήταν ο Γιάννης Κερλίδης. Η εκδήλωση εντάσσεται στις εκδηλώσεις Αγγέλων Φως. Ελάτε κυρίες και κύριοι, ελάτε να υποδεχτούμε με ένα θερμό χειροκρότημα τις μαθήτριες της Σχολής Χορού της ΔΚΕΠΑΟ, τα δικά μας παιδιά που με προσήλωση, μεράκι και αγάπη για την ευγενική τέχνη του χορού ξεπέρωσαν τα εμπόδια του φετινού χειμώνα και μέσα από δύο μόλις μήνες ετοίμασαν με τη δασκάλα τους, την κυρία Κωνσταντίνα Βασιλιάδου, μία παράσταση για εσάς. Παραμένει διαχρονικά ένα αγαπημένο δώρο και κυρίως για τα παιδιά τις ημέρες των Χριστουγέννων. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην αγορά ώστε να καλύπτονται όλες οι επιλογές και οι προτιμήσεις των μικρών βιβλιόφιλων αλλά και των μεγαλύτερων. Μεγάλη είναι η ποικιλία βιβλίων τόσο με χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο όσο και με άλλου είδους για μικρούς και μεγάλους. Η αγορά βιβλίου όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα είναι αυξημένη καθώς το βιβλίο αποτελεί διαχρονικά ένα αγαπημένο και προσιτό δώρο. Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα βιβλία είναι πάρα πολλά. Οι εκδότες έχουν ετοιμάσει μια σειρά πολύ ωραίων βιβλίων και χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο χριστουγεννιάτικα για τα παιδιά. Γιατί είδαν ότι όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά μπήκαν σε μια διαδικασία να διαβάζουν, οπότε το βιβλίο το παιδικό έχει ούτως ή άλλως μια άνθηση. Το ίδιο ισχύει και στο χριστουγεννιάτικο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, τα παιδιά διαβάζουν αρκετά, οι γονείς το προτιμούν σαν δώρο πλέον, που είναι κάτι πολύ καλό. Οπότε βλέπουμε μια ιδιαίτερη έτσι, κίνηση ευχάριστη. Οι τιμές προσπαθούν οι εκδότες. Υπάρχουν και εκδότες οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία να έχουν πιο χαμηλές τιμές σε παιδικά βιβλία. Και αυτό είναι κάτι πολύ αισιόδοξο εφόσον υπάρχει ζήτηση και πάντα η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με τη ζήτηση. Όσο ανεβαίνει η ζήτηση, μπορεί να πέσει και η τιμή. Αποκλειστικά χριστουγεννιάτικα για ενήλικες δεν έχει. Πέρα από κάποια κλασικά βιβλία που μπορούν να διαβαστούν και από ενήλικες, η χριστουγεννιάτικη ιστορία του Ντίκενς ή κάποια άλλα, συγκεκριμένα χριστουγεννιάτικα όχι. Έχει όμως μια πολύ μεγάλη πλέον έτσι, κίνηση σε εκδότες που βγάζουν όλους τους νέους τίτλους λίγο πριν τα Χριστούγεννα, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν βιβλία για τα Χριστούγεννα για τους ενήλικες. Όλοι οι εκδότες είναι οι περίοδος που βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία. Η θεματολογία των βιβλίων είναι μεγάλη ανάλογα με το τι θέλει ο κάθε αναγνώστης. Ό,τι αρέσει τον καθένα. Υπάρχει. Έχει βγάλει ο Χωμενίδης καινούργιο βιβλίο. Έχει η Λάγκμπερ καινούργιο βιβλίο σε όσους αρέσουν τα αστυνομική λογοτεχνία. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία όπως βγαίνουν για πιο ανάλαφρη λογοτεχνία όπως βλέπουμε εδώ, το πράσινο σημειωματάριο. Έχει ο Ψυχογιός πολλά καινούργια. Έχει ο Λιβάνης. Γενικώς υπάρχει μια μεγάλη κίνηση στις εκδόσεις. Έχουμε πάρα πολλά βιβλία αυτοβελτίωσης που δουλεύουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, που οι εκδότες επενδύουν πάρα πολύ σε αυτά. Γενικώς είναι έτσι μια καλή περίοδος για να διαβάσει κανείς. Το καλό είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον πλέον και το βλέπουμε όχι τόσο από τη φυσική παρουσία του κόσμου. Απλώς επειδή βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε το e-shop μας, το οποίο ανέβηκε τώρα και βλέπουμε ότι η ζήτηση εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να μην βγει να έρθει στο φυσικό βιβλιοπωλείο να δει, αλλά όταν έχει τη δυνατότητα να το δει από ένα e-shop, βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και το καταλάβαμε τώρα από το e-shop. Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος που ούτως ή άλλως ο κόσμος διαβάζει. Βέβαια, εντάξει, λίγο οι γιορτές, λίγο θα βγούμε έξω κτλ. Αλλά τέλος πάντων είναι μια περίοδος επειδή είναι χειμώνας που ο κόσμος επιλέγει το βιβλίο. Και γενικώς βλέπουμε ότι πλέον το βιβλίο είναι νούμερο ένα, είναι στις πρώτες προτιμήσεις κάποιου στο να πάρει δώρο. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας συνεχίζεται. Σήμερα θα πάμε στην τοπική κοινότητα Νέου Χειμωνίου.